Η Ηλιάς Ραψοδία Ζήτα, στίχος 144. Στο τροϊκό πεδίο έρχονται αντιμέτωποι δύο μονομάχοι, ο Γλαύκος από τους Τροές και ο Διομήδης από τους Αχαιούς. Σύμφωνα με τη συνήθεια, η μονομαχία αρχίζει λεκτικώς. Στόχος είναι να καταβάλουν ψυχολογικά τον εχθρό. Μιλά πρώτος ο Διομήδης. «Ποια είναι η γενιά σου?» ρωτά. «Αν είσαι θεός, φύγε. Με τους θεούς δεν μάχομαι. Αν όμως είσαι θνητός, έλα πιο κοντά, ώστε γρήγορα να φτάσεις στα πέρατα του Ολέθρου», εννοώντας να πεθάνεις. «Σε εκείνον», απάντησε, προσήπεν, του υπολόχου ο λαμπρός γιος, εννοεί ο Γλαύκος. «Τι δε ήδη μεγαλώθημε, τι για τη γενιά μου με ρωτάς?» «Όπως τον φίλων η γενιά, τέτοια και των ανδρών. Τα φύλλα ο άνεμος χάμο χύνει και άλλα το δάσος το ευθαλές φύει όταν του αίαρος έρχεται η ώρα. Έτσι και τον ανδρών η γενεά, η μεν φυτρώνει, η δε απολύγει». Είναι ένα καταπληκτικό κείμενο, μου άρεσε πάρα πολύ και το έχω μάθει απ' έξω. «Ή υπερφύλων γενναιή, τι είδε και ανδρών, φύλλα τα μεντάνεμος χαμάδης χαίει, άλλα δε θύλλει τη λεθώος αφή, αίαρος δε πηγήγνεται όρη. Μετά, ως ανδρών γενναιή, η μεν φύει, η δε απολύγει». Τι συμβαίνει? Είναι τα φύλλα, είναι άστατα και ευμετάφορα. Γι' αυτό τα χρησιμοποιεί ως παρομοίωση με τους ανθρώπους ο Όμηρος. Και είναι ο κυκλικός χαρακτήρας της κοσμικής εξελίξεως. Έχουμε τον θάνατο, έχουμε και την επαναγέννηση, τη γέννηση και την επαναγέννηση, ας το πούμε. Τώρα, να σχολιάσουμε. Κυρίες και κύριοι, εδώ συλλαμβάνεται ο Όμηρος να σφετερίζεται την παρομοίωσή του από τον Μουσαίο. Γιατί ο Μουσαίος είναι παλαιότερος. Γράφει ο Μουσαίος: «Όπως και τα φύλλα φυτρώνουν από την δωροδότρα γη, άλλα πεθαίνουν στις μελιές και άλλα φυτρώνουν, έτσι και η γενιά των ανθρώπων και τα φύλλα τους γυρίζουν. Ως δάφτος και φύλλα φύει ζίδωρος άρουρα, άλλα μεν εν μελίηση αποφθήνει, άλλα δε φύει, ως δε και ανθρώπων γενναιοί και φύλων ελύσει». Πότε χρονολογείται? Μια στιγμή, θα τα πούμε όλα. Τα έχω εδώ με λεπτομέρειες. Θέλω να κάνω μία παρένθεση, ένα συμπλήρωμα σε αυτό, να φύγω λίγο από το θέμα και θα ξαναγυρίσω. Σαν να μην έφτανε ότι σφετερίζεται αυτό το απόσπασμα, σφετερίζεται ο Όμηρος και ένα άλλο. Εκείνο το υπέροχο από την Ψήρα Ψωδία 315, λέει: «Με την τέχνη ο υλοτόμος διακρίνεται παρά με τη δύναμή του. Μύτη τη δριοτόμος μέγα μήνων», λέει, «η εύη ύφη. Διότι γράφει ο Μουσαίος, η δεξιότητα είναι πολύ καλύτερη από τη δύναμη. Όσε η τέχνη μέγα μήνων», την ίδια ακριβώς φράση. «Ισχύωσε στην». Τα στοιχεία είναι από το βιβλίο των εκδόσεων Κάκτος, Προσοκρατική, τόμος πρώτος, που έχει πολλούς προσοκρατικούς. Ορφεύς, Μουσαίος, Επιμενίδης, Ισίωδος, Φόκος κλπ. Είναι από τη σελίδα 82-83, είναι τα αποσπάσματα του Μουσαίου. Ο Μουσαίος είναι μαθητής του Ορφέως. Παλαιότερος από τον Όμηρο θεωρείται. Εισήγαγε τα ελευσίνια μυστήρια στην Αττική και επινόησε το δακτυλικό εξάμετρο που είναι το μέτρο των ομηρικών επών. Την παρομοίωση τώρα αυτή των ανθρώπων με τα φύλλα τη χρησιμοποιεί και ο Μίμνερμος. Ο Μίμνερμος είναι ελεγιακός ποιητής του 7ου αιώνος π.Χ. Γεννήθηκε στην Κολοφώνα, που είναι μια πόλη της Μικράς Ασίας απέναντι από τη Σάμο, και ήταν αγαπητός πολύ στους Αλεξανδρινούς ο Μίμνερμος. Μου αρέσει που θυμόμαστε αρχαίους ποιητές που είναι σχεδόν άγνωστοι. Λείπουν, σώζονται μόνο σε αποσπάσματα τα έργα τους και θέλω να λέμε τα ονόματά τους, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Λέει λοιπόν ο Μίμνερμος: «Είμαστε κι εμείς όπως τα φύλλα που γεννά η πολυάνθεμος όρη Αίαρος». Η πολυάνθεμος εποχή της Άνοιξης. Πολυάνθεμος τη λέει με τα πολλά, άνθη λοιπόν. Αυτό το απόσπασμα το βρήκα στο τέταρτο βιβλίο του Στοβαίου, στο 34-12. Τώρα τι γίνεται, το Στοβαίο. Ο Στοβαίος είναι ένα κείμενο, μάλλον το κείμενο του λέγεται, κάτσε εδώ κάπου εδώ το γράφω, λέγεται «Εκλογέ από φθέγματα υποθήκε», βρίσκεται σε σημερινή έκδοση, 18 σημερινή τόμη. Είναι μια συλλογή, δεν είναι βιβλίο, με την έννοια ότι γράφει τη γνώμη του όπως ο Πλούταρχος. Αυτός μόνο
παρατάσει αποσπάσματα από έργα αρχαίων συγγραφέων. Άλλα από αυτά υπάρχουν, σώζονται όλο το έργο, σώζεται όλο το έργο, γιατί έχει αποσπάσματα από το Φέδρο, από το Φέδωνα, που υπάρχουν τα κείμενα αυτά, αλλά το καλό είναι ότι στο Στοβέο μπορούμε να βρούμε αποσπάσματα από έργα συγγραφέων τα οποία δεν σώζονται. Βρίσκεται λοιπόν, επειδή δεν έχει καλή, σε αυτό το βιβλίο, σε αυτή την έκδοση ο Κάκτος, δεν έχει κάνει καλή, πώς λέγεται αυτό, πώς, υπόμνηση, αρρύθμιση, εγώ λέω το βιβλίο στο οποίο βρίσκεται. Βρίσκεται στον 16ο τόμο των εκδόσεων, αλλά το βιβλίο είναι το 4ο. Λοιπόν, πώς να την κάνεις, είναι τόσο πολλά τα, έχουν δίκιο δηλαδή, 18 τόμοι με όλες αυτές τις, όλα αυτά τα αποσπάσματα, είναι δύσκολο. Πού να τα σώσεις. Πού να τα, ναι. Αυτοί που ανέλαβαν να τα σώσουν τελικά ήταν λίγο απρόσεκτοι. Δεν κατάφεραν να σώσουν την πλειονότητα των έργων. Αυτό εδώ το απόσπασμα τώρα το χρησιμοποιεί ο Πλούταρχος στο έργο του «Παραμυθητικός προς Απολώνιον». Είναι ένα κείμενο παρηγορητικό προς τον πατέρα ενός πρόωρα χαμένου νέου. Υπάρχουν κάποια κείμενα τα οποία είναι πολύ καλά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν απώλεια, κάποια απώλεια ενός δικού τους ανθρώπου, φίλου, συγγενούς, και είναι καλό να τα διαβάσουν αυτά τα βιβλία. Το ένα είναι «Παραμυθητικός προς Απολώνιον» του Πλουτάρχου, το άλλο είναι «Παραμυθητικός προς τη γυναίκα», γιατί είναι ένα βιβλίο του Πλουτάρχου που το έχει γράψει για τη γυναίκα του, επειδή ο Πλούταρχος έχει χάσει τη μικρή του την κόρη στην παιδική του ηλικία και γράφει ένα βιβλίο για τη γυναίκα του. Ένα συμβουλευτικό κείμενο, ένα παρηγορητικό κείμενο για τη γυναίκα του. Και μαζί προτείνω το έργο του επίκουρου «Επιστολή προς Μενικαία». Αυτά τα τρία είναι πολύ καλά για την παρηγοριά μας από μια απώλεια ενός αγαπημένου μας προσώπου. Λοιπόν, σε αυτό το κείμενο «Παραμυθητικός προς Απολώνιον» παρατίθενται αποσπάσματα από διάφορους ποιητές και παρουσιάζονται οι αντιλήψεις τους για την κυρίαρχη και καθοδηγητική παρέμβαση του θείου στα ανθρώπινα πράγματα, την αθανασία της ψυχής και άλλα θέματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Αναφέρει αυτό το απόσπασμα της Ζήτα Ραψωδίας, αυτό το «Η υπερφύλων γενναιή», και σχολιάζει ότι ο Όμηρος έχει χρησιμοποιήσει με θαυμαστό τρόπο την εικόνα αυτή της ανθρώπινης ζωής. Και παρουσιάζει και ένα ακόμη απόσπασμα από την Ιλιάδα, Φι, Ραψοδία 463, γιατί αυτή την παρομοίωση την ξαναγράφει ο Όμηρος με άλλα λόγια. Στο Φι, πώς το είπα, Φι 463, όπου περιγράφει την ίδια εικόνα με λίγο διαφορετικά έτσι λόγια. «Να πολεμάς για τους θνητούς τους άθλιους που όμοιοι με τα φύλλα, άλλοτε είναι όλο φωτιά όταν από τις γης θρέφονται τον καρπό και άλλοτε πάλι μαραίνονται και ξεψυχούν και δύναμη δεν τους μένει». Σε αυτό το κείμενο τώρα παραθέτει και άλλα αποσπάσματα, όπως από την Οδύσσια για παράδειγμα, στη Σίγμα Ραψοδία στο 130 λέει «Ουδέν ακιδνότερον γαία τρέφει ανθρώπιο». Ακιδνός θα πει αδύναμος, ασθενής. Τίποτα δηλαδή δεν είναι πιο ασθενές από τον άνθρωπο, δεν τρέφει γη από τον άνθρωπο. Και ο Ευρυπίδης αυτό το παραλάσει κάπως στην Αντιγόνη στο 334 και εξής και λέει «Πολλά τα δεινά, κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλη». Αλλά ο Πλούταρχος δεν παραθέτει εκείνο το αμίμητο από τον Αριστοτέλη, το οποίο είναι απόσπασμα, το βρήκα στο Στοβέο, «Εκλογές από θέματα υποθήκε», το βιβλίο είναι το 4ο, 34-60, καταπληκτικό. «Τι γάρεστην άνθρωπος, ασθενίας υπόδειγμα, καιρού λάφυρον, τύχης παίγνιον, μεταπτώσεως εικόν», θα πει μεταβολή της τύχης, μετάπτωση θα πει μεταβολή της τύχης, «φθόνου και συμφοράς πλάστινγκς, το δε λοιπόν φλέγμα και χολή», δηλαδή φλεγμονή και χολή. Είπαμε ότι αυτό είναι από απόσπασμα του Αριστοτέλους, δεν είναι από έργο του. Και μια εύθυμη ιστορία από το Στράβωνα για το τέλος αυτών των σχολείων είναι στα Γεωγραφικά, 14ο βιβλίο, η υπόμνηση είπαμε στο Στράβωνα είναι «σε», γράφει ένα «σε» στην αρχή, μια τελεία και τρεις αριθμούς. Στο 651 είναι το βιβλίο, το 14ο, μιλάει για την Ιωνία, την Καρία, τη Λυκία και την Λυδία και την Κυλικία. Υπάρχει λοιπόν μία πόλη που λέγεται Καύνος. Είναι πλούσια, αλλά με κακό κλίμα. Είναι δυσάερος δηλαδή.
Έχει πολύ ζέστη το καλοκαίρι και πολύ ζέστη επίσης το φθινόπωρο. Τόσο κακό κλίμα έχει, ώστε ο κιθαριστής Στρατόνικος παρετήρησε ότι η Καύνη ήταν χλωμή και είπε πως μοιάζουν με το στίχο αυτό του Ομήρου. Ή υπερφύλων γενναίοι, τι είδε και ανδρών. Όπως είναι η γενιά των φύλων δηλαδή, όπως είναι χλωμάτα φύλλα, πράσινα χλωμάτα φύλλα, έτσι είναι χλωμοί και οι άνθρωποι. Και όταν εκείνοι παρεξηγήθηκαν και διαμαρτυρήθηκαν ότι κοροϊδεύε την πόλη τους ως Ανθιγιεινή, εκείνος απάντησε, «Μα τι λέτε, θα τολμούσα να πω Ανθιγιεινή μία πόλη όπου οι νεκροί περπατούν?» Καταλάβατε. Λοιπόν, του απαντάει αυτό ο Γλαύκος, απαντάει αυτό. Ο Γλαύκος είναι ο Λύκειος, είπαμε, ή υπερφύλων γενναίοι. Έτσι λέει η γενιά των ανθρώπων, η μια φυτρώνει, η άλλη απολύει. Αν όμως θέλεις αυτά να τα γνωρίζεις και να τα ξέρεις καλά, να ξέρεις καλά την ημετέρα γενιά, τη γενιά μου λέει, πολλοί είναι οι άντρες που τη γνωρίζουν. Προέρχεται από μια ένδοξη γενιά. Είναι μια πόλης, η Εφήρη. Υπάρχουν πολλές πόλεις που λέγονται Εφήρη στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, όταν λέω, δεν εννοώ τον ελληνικό χώρο σήμερα, τον ελλαδικό χώρο. Άλλο ελληνικό κράτος. Να πούμε ότι το σχολείο μας διδάσκει την ελλαδική ιστορία, όχι την ελληνική ιστορία. Δεν μαθαίνουμε την ιστορία της Μεγάλης Ελλάδος, δεν μαθαίνουμε της Ιωνίας. Δεν μαθαίνουμε τις Αποικίες, δεν μαθαίνουμε... Ναι. Την περιοχή του Αφγανιστάν και της Ινδίας. Στην Αίγυπτο είχαμε, βέβαια, στην Κυριναϊκή, όλη η Μεσόγειος είχαν... μια καθαρή πόλη ελληνική στην Αίγυπτο. Μόνο. Η Ναύκρατης, ελληνική πόλη. Πόσες άλλες στην Αίγυπτο, πόσες και μετά τον Αλέξανδρο γίνανε τόσες. Υπάρχουν λοιπόν πολλές πόλεις με το όνομα Εφήρη. Και μην ξεχνάμε ότι στην Αγγλία, στο νησί επάνω της Αγγλίας, υπάρχει ένα νησί μικρό που λέγεται... Πώς στην Ισλανδία, λέει, στην Ισλανδία είναι. Λέγεται Μύκονο, όχι. Όχι Μύκονο. Κάτσε. Μυκήνες, συγγνώμη. Μυκήνες λέγεται. Ναι. Είναι ξεκάθαρο έτσι, δηλαδή ότι έχουμε μια... Μέσα στο τρίγωνο των Βερμούδων που λένε κάτω από την Φλόριντα υπάρχει η Άντρος. Η Άντρος, ναι. Και ένα σωρό άλλες τέτοιες πόλεις με ελληνικά ονόματα. Και νησιά. Πολυνησία λέει. Γιατί ονομάστηκε Πολυνησία, Μελανησία. Ένα σωρό άλλα τέτοια. Λοιπόν, υπάρχει μια πόλη Εφήρη στο μυχό του Άργους του Υποτρόφου, όπου ο Σύσυφος ζούσε, που ήταν ο δολιότερος των ανδρών. Αυτός ο Σύσυφος είναι ο Σύσυφος ο Αιωλίδης, λέει. Είναι προγονός του. Κέρδιστος, συνετότατος εν τες επινίες. Λοιπόν, για αυτό το Σύσυφο, να πούμε κάποια στοιχεία, γιατί ο Σύσυφος εμφανίζεται μία φορά στην Οδύσσεια και μία φορά στην Ιλιάδα. Ο Σύσυφος εμφανίζεται στον κάτω κόσμο, στη Λάμδα Ραψοδία. Στην Αίκια. Εδώ λοιπόν εμφανίζεται ως πρόγονος του Γλαύκου. Λοιπόν, είναι γιος του Αιώλου, ο Σύσυφος, Αιωλίδης είπαμε, εγγονός του Έλληνος, δυσέγγονος του Δευκαλίωνος. Κατά μία παράδοση είναι πραγματικός πατέρας του Οδυσσέως. Γιατί λέει ο πατέρας της μητέρας του της γιαγιάς του Οδυσσέως, πώς την έλεγε, της μητέρας του Οδυσσέως μάλλον, ο παππούς του από τη μεριά της μητέρας του, πώς την έλεγαν, δεν θυμάμαι τη μητέρα του, τον έβαλε λέει την βραδιά του γάμου, έβαλε κρυφά λέει τον Σύσυφο στον κοιτώνα της κόρης του, γιατί ήθελε να αποκτήσει παιδιά έξυπνα. Ήθελε να αποκτήσει ένα παιδί έξυπνο και το ήξερε, φάνηκε την ιστορία ότι ο Λαέρτης δεν ήταν... Όχι, και αυτό φάνηκε, αλλά ο Λαέρτης δεν ήταν κάποιος άνθρωπος έτσι ήρωας, έξυπνος, τρομερός, καταπληκτικός. Πήρε παλούδι. Ναι. Δηλαδή, όπως έλεγε και ο παππούς μου από τη Μικρά Ασία, τα παιδιά ήταν μπουνταλάδες. Ο Λαέρτης δεν είναι, πώς να το πούμε, ο Σύσυφος είναι ιδρυτής της Κορίνθου.